το λιμάνι του Ηρακλείου ανεβαίνει κατηγορία, αλλάζει ταχύτητες, όπως συνέβη με το λιμάνι του Πειραιά και με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου αυξήθηκαν εντυπωσιακά οι δραστηριότητες και επίσης αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας. Αυτό δεν είναι το μόνο θετικό νέο σήμερα για το Ηράκλειο και για την Κρήτη. Η κυβέρνηση αποφάσισε να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα του Ηρακλείου και του Δήμου Ηρακλείου. Ό,τι μείνει έξω από τη χάραξη της ζώνης λιμένα, της χερσαίας ζώνης λιμένα, θα αποδοθεί για αξιοποίηση στο Δήμο Ηρακλείου. Τόσο ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και ως κριτικός, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτές τις εξέλιξεις. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα σήμερα, όχι μόνο για το Ηράκλειο, όχι μόνο για την Κρήτη, για την Ελλάδα ολόκληρη. Προχωρήσαμε σε μια τέτοια συμφωνία, που όπως είπα και στο χαιρετισμό μου, είναι μια συμφωνία που είναι κερδοφόρα και για το κράτος και για τον ιδιώτη. Αυτή είναι η νέα άποψη το πώς διαχειριζόμαστε τόσες μεγάλες επενδύσεις όπως τα λιμάνια. Όπως είπα και στο χαιρετισμό, έχουμε προχωρήσει με Οικουμενίτσα, Καβάλα, βελτιώσεις στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο. Έτσι θα συνεχίσουμε ως Υπουργείο Ναυτιλίας, ως Κυβέρνηση, ως Υπουργείο Οικονομικών, γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζουμε όχι μόνο τις λιμενικές υποδομές στη χώρα, αλλά την ίδια στιγμή έχουμε ένα σοβαρό αναπτυξιακό πρόσημο στην όλη αναπτυξιακή πολιτική της χώρας που βασίζεται στα λιμάνια. Επαναλαμβάνω, είναι μια μέρα win-win, είναι μια μέρα που για το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι σημαντική. Το λιμάνι Ηρακλείου με τις νέες συνθήκες και τις νέες προδιαγραφές ενδεχομένως σε μια πενταετία με αυτή τη συνεργασία να είναι από τα πρώτα λιμάνια σε όλη τη Μεσόγειο. We are extremely very much committed to the island of Crete and to Iraq. Είμαστε όμιλος Γκριμάλντι, είναι πολύ δεμένος με το λιμάνι του Ηρακλείου. Αρχικά γιατί μια εταιρεία η οποία ανήκει στον όμιλο Grimaldi, Minoan Lines, είναι εδρεύει εδώ, ιδρύθηκε άλλωστε εδώ, άρα είναι και ο μεγαλύτερος χρήστης του λιμανιού. Επομένως είναι πολύ σημαντική η σύνδεση του ομίλου Grimaldi με το λιμάνι αυτό και την πόλη αυτή και για ένα παραπάνω λόγο, διότι η κληρονομιά που έχει από τον πατέρα του ήταν, αυτό που κληρονόμησε από τον πατέρα του ήταν η μεγάλη του αγάπη για τον μινοϊκό πολιτισμό, αλλά και για τον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα. Έτσι λοιπόν η επένδυση αυτή, όπως εξήρε και τους λόγους των προλαλησάντων υπουργών, οι οποίοι δήλωσαν αφενός ότι το λιμάνι θα αλλάξει επίπεδο, δήλωσαν την πλήρη υποστήριξή τους στον Όμιλο, πιστεύει ότι είμαστε πολύ δεμένοι και αφοσιωμένοι στο λιμάνι αυτό και ελπίζει ότι θα είναι μια συνεργασία με το λιμάνι, του λιμανιού με την πόλη και με τους υπόλοιπους φορείς που θα είναι κερδοφόρα για όλους όπως δήλωσαν και οι δύο υπουργοί. You are very committed to the project. Thank you. Όπως γνωρίζετε όλοι πολύ καλά, γιατί η Μινώνη είναι πολύ σημαντική μέρα σήμερα, οι μινωικές γραμμές από το έτος ίδρυσής τους του 1972 αδιάλειπτα εξυπηρετούν τη γραμμή και συνδέουν το Ηράκλειο της Κρήτης, την Κρήτη γενικότερα με την ενδοχώρα, με τον Πειραιά. Όλα αυτά τα χρόνια, άλλωστε, η έδρα της εταιρείας παραμένει στο Ηράκλειο, είναι στο Ηράκλειο και θα παραμείνει στο Ηράκλειο. Για μας είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα. Οι μινωικές έχουν αυτή τη σχέση εκτίμησης και αγάπης μεταξύ των μινωικών και των κατοίκων της Κρήτης γενικότερα και ειδικότερα της πόλης του Ηρακλείου. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή, η ανάληψη της διαχείρισης του λιμένου του Ηρακλείου από τον Όμιλο Grimaldi, την εταιρεία Grimaldi Euromed, καθώς και τις μινωικές που είναι μέλη του, θα βοηθήσει το λιμάνι του Ηρακλείου να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, όπως έχει αποδείξει άλλωστε ο Όμιλος Grimaldi ως διαχειριστής λιμένων και terminals ανά τον κόσμο. Έχει αποδείξει, αλλά και με τις γραμμές που εκτελεί και με τα πλοία που φέρνει στις γραμμές που εκτελεί, έχει αποδείξει ότι φέρνει επίσης ανάπτυξη. Είναι αποδεδειγμένο αυτό και μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας και μία από αυτές τις κινήσεις που θα προσδώσουν μεγαλύτερη έγκλη είναι ότι και οι μινωικές βρίσκονται πρώτες ναυπήγησης δύο νέων πλοίων, μεγαλύτερων σε χωρητικότητα,
και πολύ φιλικών προς το περιβάλλον. Μεγαλύτερη συγχωρητικότητα επιβατών, φορτηγών, οχημάτων γενικότερα, πολυτελή, νέα, μεγάλα, ό,τι πρέπει να είναι ένα πλοίο στη σημερινή εποχή. Επίσης, όπως είπε ο κύριος Γκριμάλντι, είναι πολύ σημαντικό για μας και πολιτείται πολύ μεγάλη σημασία από τον όμιλο Γκριμάλντι στην πράσινη ανάπτυξη. Και το λιμάνι του Ηρακλείου, το οποίο θα βοηθήσει και την πόλη γενικότερα, θα γίνει ένα πράσινο λιμάνι, όπως και το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, διότι και αυτό είναι μια επένδυση που έχει κάνει ο όμιλος Γκριμάλντι, όπου συμμετέχουν πάλι οι Μινωικές, θα είναι ένα λιμάνι πράσινο. Ένα λιμάνι το οποίο θα βοηθήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται παγκοσμίως σήμερα. Ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι σήμερα στο λιμάνι του Ηρακλείου για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου στον Όμιλο Γκριμάλντι αντί ενός πολύ υψηλού τιμήματος, 80 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί η πολιτική που ξεκινήσαμε το 2019 και αφορούσε τη συνολική ανάπτυξη των περιφερειακών λιμένων της χώρας έχει αρχίσει και αποδίδει καρπούς με πολλά θετικά αποτελέσματα εν προκειμένου όχι μόνο για το λιμάνι του Ηρακλείου αλλά και για την πόλη και συνολικά για ολόκληρη την Κρήτη. Και είμαι βέβαιος ότι στα χρόνια που έρχονται η ανάπτυξη του λιμανιού εδώ στο Ηράκλειο θα συμβάλλει σημαντικά τόσο στην τοπική κοινωνία και οικονομία όσο και στην εθνική μας οικονομία.